σας, κανάλι του YouTube εδώ, και έχουμε ένα επόμενο βίντεο μας. Και σε αυτό εδώ το βίντεο θα σας ξαναγίσουμε σε μια πανέμορφη παραλία της Ελλάδας, το Βασιλιά. Είναι πολύ κοντά στη θάλασσα, δεν είναι τίποτα. Βλέπετε εδώ, είμαστε στο νομό του Κουλή, στην Ελλάδα. Είμαστε στο νομό του Κουλή. Εδώ έχουμε ένα πολύ ωραίο λιμανάκι μέσα στη θάλασσα. Νερό. Έχουμε ένα πολύ ωραίο λιμανάκι και εκεί έχουμε ένα νησί. Με αυτό το νησί τι έχουμε. Έχουμε κάτι στα πέτρα που σημαίνουν τα καλοκαίρια. Τα καλοκαίρια. Τι γίνεται. Πάμε περισσότερο πάνω. Κάτω. Έχω πάει εκεί γιατί έχω τρομάξει ένα. Και δύο. Είναι πολύ ωραία και αυτό το κορτάρι που βρίσκεται εκεί το πράσινο στο νησάκι. Είναι... Τι είναι πράγμα είναι. Κάπως κίτρινο ξεραμένο το καλοκαίρι. Θα σας ξεραγήσω λοιπόν σε μια εκκλησία από εδώ. Επίσης θα το σας ότι εδώ έρθει πολλές φορές. Αλλά τι θέλετε. Λοιπόν, βλέπετε εδώ. Δίσκια για αυτό το ψάρι. Λοιπόν, τώρα θα βρεθούμε. Θα τα πω μέσα, όμως ο καμεραμάν θα είναι έξω. Ωπα. Ωραία. Οκ. Ποιο. Η εκκλησία. Μια πηγή. Ένα τραπέζι. Λοιπόν, εδώ μέσα είναι πολύ ωραία. Και όπως πάντα, σε όλα τα νησιά του Αιγαίου, ζωγραφίζουν κάτι κολόπεδα κάτω, ζωγραφιές στο πάτωμα. Όπως σε όλα τα άλλα. Κάτι κολολουλούδια, κάτι μυλαγγίες που κάνουν κουτσόμπι. Λοιπόν, συνεχίζουμε έτσι ξαναγίζει. Σαν νησί του Αιγαίου είναι, όμως δεν είναι νησί του Αιγαίου, είναι στην Αττική. Και όταν ξέρετε που είναι Αττική, είναι ο νομός Αττικής και έχει σαν πρωτεύουσα την Αθήνα, όπως και η Αθήνα. Θα πέσω κάτω. Η Αθήνα είναι η πρωτεύουσα του νομού Αττικής και της Ελλάδας. Και ναι, αυτό το βίντεο πρέπει να είναι λιγότερο από 15 λεπτά, άρα καμεραμάν λιγότερο από 15 λεπτά, εντάξει, θα με ενημερώσεις. Λοιπόν, βλέπετε εδώ ότι έχει ένα πέρασμα που είναι το πιο εύκολο. Θα μου πείτε, ρε Βλάκα Θανάση, έχει πέρασμα, πας εσύ και εσύ κοντόλι, μάθα το Βλάκα Θανάση. Όχι, αν πάω εκεί, θα γυρίσω στο σπίτι μου και θα έχω καλέσει όλο το Medical Center της Αθήνας να μου βγάζει τα γκάθια. Γιατί έχει εκεί όλη την οικογένεια Χινών, την οικογένεια Φρακούρδη, την οικογένεια Λούλα, όλη την οικογένεια. Αν περάσω από εκεί, ποιο θα φροντίσει τη γιαγιά που είναι 100 χρονών και δεν μπορεί να ζήσει. Λοιπόν, ξέρουμε ότι μέσα στην εβδομάδα έβρεξε την Τετάρτη, την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο. Θα δεν τα λέω. Ποιο. Ελπίζω τώρα και το Σάββατο. Αν δεν συμβάνεσαι, βγαίνουν όλες νερό. Όλες νερό. Να το βλέπετε, μέσα νερό, μέσα νερό. Και... Μέσα. Είναι λίγο το πέτρωμα να βγαίνει. Βλέπετε κάτω. Κάτω είναι το πέτρωμα. Σαν λιμανάκι να το πω, να μην το πω. Κάπου θα το πω. Που εκεί δεν ξέρω τι ακριβώς κάνουν. Πάντως βλέπετε λίγο έχει δύο σαν φάρους. Θεωρητικά κάποια βάρκα, κάποια άλλη. Δεν ξέρω τι αράζει και τι είναι λίγο κακό.
Πολύ σου. Λοιπόν. Φτάσαμε εδώ που ήθελα να φτάσουμε. Βέβαια ότι θα πρέπει να φτάσουμε. Δεν πάω πιο κοντά. Όλο το δασκαλιό, βλέπετε, δείξε καμεραμάν όλο το τοπίο. Πίσω από το εκεί το βράχο είναι μια θάλασσα, μόνο μάλιστα κακιά θάλασσα. Βέβαια, εκεί δολοφονούμε καθημερινά κατά συρροή δολοφόνου, όλη σε λάθη. Πλάκα κάνω, κακακακακα. Πίσω λοιπόν είναι η κακιά θάλασσα, μια θάλασσα σαν το δολοφόνο. Ναι, λοιπόν, μέχρι εκεί, εκεί που βλέπετε αυτόν εκεί το χερσόνησο, αυτή είναι εκεί που πρέπει να φύγει, είναι εκεί το χερσόνησο, πηγαίνω και κολυμπάω συνήθως, μέχρι εκεί, δηλαδή στους κάμερα πάνω αυτούς τους βράχους. Βλέπετε αυτούς τους βράχους. Αυτή εδώ η βράχη είναι γεμάτη για κοινή και περνάνε απέναντι. Φύγουμε λοιπόν προς τα πίσω. Η ελληνική σημαία του πάνω. Ελλάδα! Και μια σπασμένη ελληνική σημαία. Όχι Ελλάδα! Μισό Ελλάδα, γύφτη την Ελλάδα. Βλέπετε ένα μαγαζιά. Και εδώ βλέπετε, πάμε και στο άλλο μέρος. Περνάει ο καμεραμάν του και εδώ βλέπετε ένα σταυρό πάνω. Βλέπετε εδώ κάτω, πράγμα πάρα πάρα εδώ. Ωραία, το βλέπετε. Λοιπόν, βλέπετε εδώ όλο, εκεί βλέπετε στο νησάκι που σκάλετε αυτή τη μασά. Φορτά. Όπως είπαμε. Μια ελληνική σημαία είναι μια ταβέρνα που βλέπετε μάλλον δεν έχει καλαφαλικά γιατί όλο το δασκαλιό εκεί πάνω, τα βουνά. Ελπίζω να σας προσθέσω ότι η Αττική και η Αθήνα βρίσκονται στην Ελλάδα, όποιος δεν το ξέρει. Χιούμορ. Αυτοκίνητο. Μαρκούλες. Κάμερα μου, κάμερα μου, πόσα λεπτά έχουμε φτάσει. 8! Λοιπόν, σε δύο λεπτά θα το σταματήσω το βίντεο. Γιατί τι να καλύψω μετά. Μπάρκες, μια παιδική χαρά. Και γυρίζω από εδώ. Γυρίζω από εδώ, να σας δείξω. Εδώ, βλέπετε ότι όταν κάνουν τα κύματα φτάνουν πολύ ψηλά. Όμως, σε αυτή την παραλία που βλέπετε και μπορείτε να μου γράψετε στα comments, αν μου γράψετε comments μπορεί, ότι θα έρθω εδώ για να κάνω πόνο που έχεις κάνει τα κύματα. Όχι. Όποιος χαζόνι το γράψει, θα είναι ηλίθιος. Να σας πω το λόγο που θα είναι ηλίθιος. Στην αρχή του βίντεο, στα πρώτα δύο λεπτά, ανέφερα ότι είναι λιμάνι. Και εκεί βάλτες και συμπαθούρες. Αυτά εδώ τα κύματα δεν είναι τίποτα. Πηγαίνε σε μια παραλία που να είναι νητή και να μην έχει λιμάνι εκεί που κολυμπάνε. Γιατί αυτά εδώ τα κύματα δεν είναι τίποτα. Πού τα κύματα. Αυτά εκεί απέναντι στο νησί είναι κύματα. Που εκεί το καλοκαίρι. Εδώ, όποιος ηλίθιος μου γράψει στα comment. Ότι εντάξει έρχομαι εδώ για να κολυμπήσω επειδή έχει μεγάλα κύματα. Έλα εδώ. Θα βλέπεις αυτά τα κύματα όλο τον χρόνο. Και άμα έχει άπνοια, ακόμα χειρότερα θα το λύσει. Λοιπόν. Θα ξαναδείξουμε άλλη μια φορά όλο το τοπίο γύρω γύρω θα και για δείξω κάμερα μαν όλο το τοπίο γύρω γύρω. Αυτό ήταν το βίντεο παιδιά. Κάντε like, subscribe και τα λέμε την επόμενη φορά.